Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήλθατε κι εσείς. Τον Παναγιώτη Λαφαζάνη από την νεοσύστατη Λαϊκή Ενότητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε, κύριε Λαφαζάνη. Τον Σταύρο Θεοδωράκη από το κίνημα Το Ποτάμι. Σωστά το λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, για να πω τον πλήρη τίτλο. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλες. Τον Πάνο Καμένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε κι εσείς. Καλησπέρα σε όλους. Και την Φόφη Γεννηματά από το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Γεννηματά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Δημοκρατική συμπαράταξη. Δημοκρατική συμπαράταξη, σωστή διόρθωση. Λοιπόν, και θα περάσω στους καλούς, τους εκλεκτούς συναδέλφους. Πρώτα η Όλγα Τρέμη από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Κυρία Τρέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτο, κύριε συνάδελφε. Καλώς βρεθήκαμε στο στούντιο της ΕΡΤ. Το Αντώνης Ρόιτερ από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Κύριε Ρόιτερ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Η Μαρία Χούκλη από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία πάνω, σε νιώθω. Καταλαβαίνω πώς είσαι απόψε. Η Μαρία, να υπενθυμίσω ότι ήταν η τελευταία η οποία παρουσίασε το εκλογικό debate, την εκλογική τηλεοπτική αναμέτρηση του 2009. Δίπλα της η Μάρα Ζαχαρέα από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Καλησπέρα, κυρία Ζαχαρέα, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα σε όλους. Από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, η Σία Κοσιόνη. Κυρία Κοσιόνη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ελπίζω να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση εδώ. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Και ο Μάκης Γιομπαζολιάς. Κύριε Γιομπαζολιά, καλησπέρα από τον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον. Καλησπέρα, να είστε καλά. Έξι συνάδελφοι λοιπόν, έξι δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα θέσουν τα ερωτήματα. Να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο η αριθμητική σειρά με την οποία έχουν ταχθεί απέναντι από τους αρχηγούς των κομμάτων οι δημοσιογράφοι ήταν αποτέλεσμα μίας τετράωρης σύσκεψης την οποία είχαμε χθες. Να σας πω επίσης ότι οι όροι οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί για αυτή την τηλεοπτική αναμέτρηση προβλέπουν 7 κύκλους, 7 θεματικές ενότητες. Επί της ουσίας θεματικές ενότητες είναι ο πρώτος κύκλος οικονομία, ανάπτυξη και ανεργία. Ο δεύτερος κύκλος διοίκηση και κοινωνική πολιτική. Ο τρίτος κύκλος είναι παιδεία και υγεία. Ο τέταρτος κύκλος μεταναστευτική πολιτική και προσφυγικό. Ο πέμπτος κύκλος εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ο έκτος κύκλος ελεύθερη ερώτηση επιλογής του κάθε δημοσιογράφου. Διαλέγει πεδίο στο οποίο θα θέσει το ερώτημα στους πολιτικούς αρχηγούς. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας έβδομος κύκλος, ο οποίος είναι η πολιτική αρχηγή μεταξύ τους. Ξεκινάει με τοποθέτηση κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς. Η σειρά θα ξεκινήσει από τον κύριο Τσίπρα, από το μεγαλύτερο σε δύναμη κόμμα, όπως αυτά προέκυψαν στις τελευταίες εκλογές. Και θα καταλήξει στην κυρία Γεννηματά. Στο διάστημα αυτό θα έχουν μάλλον ένα χρονικό περιθώριο για να θέσουν, να τοποθετηθούν είτε να θέσουν ερώτημα προς κάποιον άλλον πολιτικό αρχηγό. Θα υπάρχει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα απαντήσουν σε αυτό. Και στο τέλος θα κλείσουμε με το δεύτερο σκέλος αυτής της ενότητας, όπου εκεί θα υπάρξει, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας το διευκρινίσουν αργότερα οι πολιτικοί αρχηγοί, ένα μίνι διάγγελμα, ένα σύντομο μήνυμα διάρκειας 1,5 λεπτό από τον κάθε πολιτικό αρχηγό. Να σας πω